Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, σήμερα δεν έχουμε λαϊκή αγορά εδώ στη Σπάρτη. Η παραγωγή είναι στο χώρο της λαϊκής αγοράς, χωρίς όμως την παραγωγή τους. Και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Σταύρο Λιακάκο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών και Πολιτών Λαϊκών Αγορών Νομού Λακωνίας ΓΕΑ. Κύριε Λιακάκο, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, βρισκόσαστε στη λαϊκή αγορά, αλλά σήμερα η λαϊκή αγορά είναι κλειστή. Ακριβώς, βρισκόμαστε στον χώρο της λαϊκής αγοράς. Είναι κλειστή η αγορά. Όχι επειδή θέλουμε να κάνουμε μαρτύρια στον κόσμο που θέλει να πάρει τα διατροφικά του προϊόντα, αλλά θέλουμε να αναδείξουμε και στην πόλη μας ότι τα προβλήματα αυτά που ζει όλη η Ελλάδα και να μην πω και όλη η Ευρώπη μας έχουν αγγίξει πάρα πολύ και μας οδηγούν σε τέλμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραγωγή με αυτά τα κόστη και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εύκολα τις καλλιέργειές μας. Σήμερα έχουμε και άλλες κλειστές λαϊκές αγορές όλη την Ελλάδα. Είναι και άλλες λαϊκές που δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν έχει πάρθει απόφαση, από ό,τι είδατε και η αντιπροσωπεία των μπλόκων εχθές που πήγε στον Πρωθυπουργό. Αυτά που έδωσε είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν αγγίζουν το σύνολο των αιτημάτων που έχουμε. Ναι. Και οι λαϊκές αγορές μέσω της νομοσπονδίας έχουν πάρει απόφαση να ενεργοποιηθούν και προς το τομέα του κλεισίματος των αγορών. Συμμετείχαμε στα μπλόκα βέβαια, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να η κυβέρνηση να αποφασίσει να σκύψει πραγματικά πάνω στα αιτήματα και τα προβλήματα και να δώσει τις ανάλογες λύσεις. Δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι λοιπόν? Οπωσδήποτε όχι, οπωσδήποτε όχι. Δηλαδή και όποιος πει κάτι το αντίθετο θα είναι έξω από την πραγματικότητα. Ναι. Αυτά. Οπότε οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, έτσι? Οι κινητοποιήσεις από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι μάντης, νομίζω ότι στα μπλόκα που θα πάνε οι εκπρόσωποι αυτοί που μιλήσανε με τον Πρωθυπουργό, θα το συζητήσουν βέβαια στα μπλόκα τους, θα πάρουν αποφάσεις. Οι αποφάσεις νομίζω θα είναι για κάθοδο πανελλαδική στην Αθήνα, στην Ελληνιτηρίου. Ναι. Και με άλλους φορείς που, γιατί τα προβλήματα αυτά αγγίζουν στην ουσία και την κοινωνία. Έτσι, ο μισθωτός θέλει να πάει στην λαϊκή να αγοράσει προϊόντα και δεν του φτάνουν μέχρι τα 15 του μήνα. Από εκεί και πέρα πέφτει η κατανάλωση λαϊκή κατά μεγάλο ποσοστό. Το βλέπετε, είναι λιγότερος δηλαδή ο κόσμος μετά τις 15 κάθε μήνα. Εννοείται. Δεν μπορεί να αγοράσει αυτά που πρέπει να αγοράσει. Αγοράζει πολύ λίγα για να συντηρηθεί μέχρι την επόμενη μισθοδοσία του. Η συνταξιοδότησή του. Τώρα οι τιμές στο χωράφι είναι χαμηλές, οι τιμές όμως στα ράφια έχουν πάρει την ανιούσα. Δηλαδή αγοράζουν φτηνά από εσάς οι χοδρέμποροι, αλλά βλέπουμε ότι η τελική τιμή στο ράφι είναι πολύ πιο πάνω. Το βλέπετε, αν κάνετε μια βόλτα στη λαϊκή και πάτε και στα σούπερ μάρκετ, θα δείτε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Ναι. Ένα στις τιμές και δεύτερον στην φρεσκάδα, στην ποιότητα. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά δηλαδή που τη λαϊκή την κάνουν. Το καταφύγιο των καταναλωτών. Δηλαδή, ο καταναλωτής μπορεί να βρει πολύ καλά προϊόντα, φτηνά προϊόντα να επιλέξει από πάγκους διαφορετικούς, ενώ στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, στην αγορά την στεγασμένη, θα πάρει κάποια στάνταρ πράγματα για αυτά που έχει. Δεν έχει ούτε τιμή να επιλέξει, ούτε προϊόν. Ναι. Τώρα μια ακροάτρια εδώ μας στέλνει μήνυμα και μας λέει ότι πουλήθηκαν μανταρίνια εδώ στην περιοχή σε χοδρέμπορο προς 25 λεπτά το κιλό. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. 25 λεπτά και να λέω την αλήθεια, προχθές άκουσα μέχρι και 30. Μέχρι και 30 λεπτά. Πόσο έχουν στην κατανάλωση στο στεγασμένο εμπόριο? Ναι, ποια είναι η τιμή τους, ποια είναι? Η τιμή είναι από 1,5 και πάνω. 1,5. Εντάξει. Λοιπόν, τέτοιες διαφορές δηλαδή, στο τριπλάσιο και παραπάνω βγαίνουν οι τιμές στο στεγανωμένο εμπόριο. Στη λαϊκή όμως μπορείς να βρεις και φθηνότερα προϊόντα, πολύ πιο φθηνότερα από αυτά που πουλάνε. Ναι. Τέλος πάντων, να μην σας μακρύλογω στην αυτή, θέλω να ακουστεί και από το ραδιόφωνο σας, είναι κάποια αιτήματα τα οποία θα έχει βγάλει η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών και Επαγγελματιών Βιομηχανικών Προϊόντων. Είμαι εκπρόσωπος και στη Ομοσπονδία και έχω ένα χρέος να τα αναφέρω. Ωραία, να τα ακούσουμε. Πρώτο αίτημα είναι θεσμοθέτηση του αγροτικού και αφορολόγητου πετρελαίου. Πλαφών στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα. Να μην εφαρμοστεί και να αναδιαπραγματευτεί η νέα ΚΑΠ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής, η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.
που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΕΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης αξίας. Να απαρθούν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την κυβέρνηση για να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις προϊόντων φυτικής, ζωικής και μελισσοκομικής παραγωγής. Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουμε εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές μας ανάγκες. Έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας. Στην Ακλησία έχουμε ανασκόπηση και ελεύθερη είσοδο των παραγωγών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. Και όχι με προκηρύξεις που έχουν βγάλει. Όχι στην οριζόντια τερμαχτή υπερφορολόγηση για τους υπαλλήλους μας. Γιατί και εμείς χρειαζόμαστε κάποιους υπαλλήλους. Και τις τριετίες. Εξαίρεση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα δικαιολογητικά θεώρηση των αδειών λαϊκών αγορών. Επανασύσταση των ενιαμελών επιτροπών λαϊκών αγορών του άρθρου 28 του νόμου 4719 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες για την εύρυθμη λειτουργία σε όλη τη χώρα. Να συμμετέχουμε δηλαδή σε αποφάσεις τοπικού χαρακτήρα. Αγρεργάτες επιδότηση της απασχόλησής τους μέσω του ΟΑΕΔ. Ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές στα απορολαχανικά έως 30% έχουμε υπολογίσει είναι να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Και πέρα από αυτά τα κοινά σημεία έχω να πω και ένα άλλο. Ένα βασικό πρόβλημα και αίτημα χρόνιο είναι τα φράγματα στον Ευρώτα. Όπως πάνε οι καιροί και οι κλιματικές αλλαγές και αυτά πρέπει να γίνουν έργα φράγματα στον Ευρώτα. Αλλιώς τέλειωσε η κοιλάδα του Ευρώτα. Δεν θα υπάρχει προϊόν από φυσικής πλευράς να καλλιεργηθεί. Εννοείται δεν θα έχει νερό ο Ευρώτας για να καλλιεργήσει. Δεν θα έχει νερό ο Ευρώτας και με τις γεωτρήσεις όσο πάνε και πηγαίνουν και πιο βαθιά και πιο βαθιά στο τέλος θα στραγγίξουν τα νερά, δεν θα υπάρχουν. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει και τα αιτήματά μας αλλά και σε τοπικό επίπεδο τους άρχοντες του Δήμου, του νομού να προβάλλουν αυτό το έργο ζωής. Το έργο ζωής είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδώσατε ότι αν δεν γίνει κάτι από τον ερχόμενο Ιούνιο τα προϊόντα θα αυξηθούν κατά 50%. Ναι, έτσι όπως πάει η φορά των πραγμάτων θα αυξηθούν. Βεβαίως θα αυξηθούν. Γιατί δεν βλέπουμε να φρενάρει κάτι τις πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε εμείς ούτε στα καύσιμα, ούτε στο ρεύμα, ούτε στα εφόδια. Έχουμε πολλά δηλαδή εμείς που πρέπει να χρειαστούμε για να κάνουμε παραγωγή. Συν την καθημερινή μας διατροφή που πρέπει και εμείς να πάρουμε. Αναγκαία για τη διαβίωσή μας. Τώρα εκεί από το χώρο της λαϊκής αγοράς πέρασαν κάποιοι αρμόδιοι υπεύθυνοι, κάποιοι βουλευτές να συνομιλήσετε? Όχι, νομίζω έχουν κάποια άλλα θέματα πιο σοβαρά μάλλον να λύσουμε. Ναι. Δεν πέρασε δυστυχώς κάποιος από εδώ. Θα πάμε εμείς όμως να τους ενοχλήσουμε, να τους παραδώσουμε αυτά τα αιτήματα. Να δούμε αν μπορέσουν να κάνουν και αυτοί κάτι. Να το δούμε αυτό. Δεν έχει περάσει πάντως μέχρι στιγμής. Χωρίς όμως έχουν περάσει από εδώ. Ναι. Και περνάνε εκπρόσωποι φορέων και περνάνε και έχουμε και συνέχεια παρότρησης συμμετοχής. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη δική μας λαϊκή αγορά εδώ στη Σπάρτη. Πότε αναμένεται η επιστροφή της λαϊκής αγοράς στο χώρο που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Οι εργασίες εκεί πώς προχωράνε? Αν θα βγείτε έξω στο χώρο της λαϊκής γίνεται η κατασκευή του Open Mall. Ναι. Το Open Mall όπως ξέρετε έχει μια κολυσιεργία αρκετού χρόνου. Ναι. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις κατασκευές εκεί που κάνουν οι άνθρωποι το βλέπω πολύ δύσκολο να λειτουργήσει η αγορά εκεί με πάγκους και με αυτά τα πράγματα. Να το δούμε όμως να τελειώσει η διαδικασία του έργου, ναι. Να ολοκληρωθεί το έργο, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς επειδή λειτουργούμε τώρα στον παράπλευρο χώρο, ναι. Έχουμε κάποια αιτηματάκια να κάνει προς το Δήμο, κάποιες ελλείψεις που έχουμε εντοπίσει. Ο οποίος έχει συμφωνήσει ουσιαστικά να επιληθούν αυτά τα λίγα πράγματα που υπάρχουν, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο χρόνο χρειαστεί στην λαϊκή αυτή που λειτουργούμε τώρα. Βέβαια υπάρχει ένα πάγιο αίτημα να βρούμε λύση έξω από την πόλη, με στεγασμένη αγορά, με καταστήματα μέσα παντός είδους, είτε ψάρια, είτε κρεατικά, είτε εστιατόρια, είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να καλύψει αυτή η αγορά. Βλέπει ας πούμε Καλαμάτα, βλέπει και άλλες πόλεις, τουλάχιστον να αναβαθμιστεί αυτό το κομμάτι, να πάμε ένα βήμα μπροστά την πόλη. Γιατί δεν αξίζει Σπάρτη μια κατάσταση μιζέριας. Τι να πω τώρα, εντάξει λυπάμαι που τα λέω, αλλά πρέπει κάτι να γίνει.
πιστεύω η καινούργια δημοτική αρχή να τα δει αυτά στη συνεργασία και με την περιφέρεια να προχωρήσουν να δούμε κάτι καλύτερο στην πόλη μας. Οπότε το ιδανικό λέτε εσείς ότι δεν θα ήταν να επιστρέψει η λαϊκή αγορά εκεί που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να πάει σε ένα νέο χώρο. Αυτό είναι το μέλλον, οπωσδήποτε, ναι, ναι, γιατί οι ανάγκες, θέμα πάρκινγκ, θέμα, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα, δηλαδή χωρητικότητας, ναι, επιβάλλουν ένα τέτοιο έργο. Καταλαβαίνω ότι το χρονικό διάστημα πρέπει να έχει ένα διάστημα αρκετό, ναι, δηλαδή, αλλά αρκεί να μπουν στο αυλάκι που λέμε το νερό, ναι, ναι, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μπήκαν κάποιες χημικές τουαλέτες, εξυπηρετούν αυτές στο χώρο? Οπωσδήποτε εξυπηρετούν. Εντάξει, είναι μια λύση, πρόχειρης, ναι, λύσης, αλλά είναι μια λύση. Εντάξει, γιατί καταλαβαίνετε, η ανάγκη του καθενός δεν μπορεί να τρέχει τώρα πιο τετράγωνα πιο πέρα να βρει το καφενείο να εξυπηρετηθεί. Εντάξει, είναι μια λύση, οπωσδήποτε μια λύση. Μάλιστα. Πάντως, μια καλύτερα οργανωμένη λαϊκή αγορά νομίζω ότι θα ωφελήσει και εσάς αλλά και τους καταναλωτές. Σας το είπα. Αυτό είναι, ναι, το πάγιο πόσο, ναι, είναι έτοιμα που έχουμε προς το Δήμο. Εντάξει, έχει τις δυσκολίες τους, έχει αυτά, αλλά πρέπει να βάλει το νερό στα βλάκι. Να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το έργο, το βασικό. Μέχρι τότε όμως πρέπει να λειτουργούμε και εμείς σε ένα χώρο και για μας αλλά και για τον καταναλωτή που επισκέπτεται την αγορά να είναι ευχάριστος, να είναι χρηστός. Κύριε Λιακακό, το Σάββατο θα γίνει κανονικά η λαϊκή αγορά. Εννοείται. Στη Σπάρτη και, ναι, κανονικά οι λαϊκές αγορές αύριο μεθαύριο που πραγματοποιούνται στη Λακωνία. Ναι, όχι, σήμερα είναι μόνο η σήμερα απεργία. Ναι, ναι. Είναι μόνο για σήμερα. Από αύριο μπορεί κανονικά η παραγωγή να λειτουργήσει στις αγορές που λειτουργούν. Μάλιστα. Μέχρι νέο τέρας βεβαίως. Εντάξει, ναι, δεν έχουμε να... Αλλά ο σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε, επαναλαμβάνω και πάλι τον κόσμο, να τους ερήσουμε τα προϊόντα διατροφής. Ο σκοπός μας είναι να καταλάβουν και αυτοί ότι αν δεν υπάρχουμε εμείς θα έχουν πρόβλημα διατροφικό. Άρα πρέπει να συμμετέχουν, να συμβάλλουν και να σας στηρίξουν, στον αγώνα, βέβαια, που κάνουμε. Να σας στηρίξουμε όλοι. Εννοείται. Σας είπα, υπάρχουν και εκπρόσωποι εδώ σωματείων φορέων που ήρθαν και εξέφρασαν την άποψή τους. Μάλιστα. Κύριε Λιακάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την ανάδειξη των προβλημάτων μας. Καταλαβαίνω, είστε πάντα μαζί μας. Να είστε καλά. Συνεχίστε στον αγώνα που έχετε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σταύρος Λιακάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών και Πολιτών Λαϊκών Αγορών, νομού Λακωνίας, ΓΕΑ.